αφού έκλαψαν, αφού φρήνησαν, αφού γέμισαν λεκάνες με δάκρυα στην ψήφιση του πολυνομοσχεδίου, έρχονται σήμερα και να μας πούνε μεταξύ αυτών και ο Υπουργός Μεταφορών, ο κ. Σπίρτζης, ότι μπήκαμε σε αυτό το υπερταμείο για το καλό μας. Μπήκαμε σε αυτό το υπερταμείο για 99 χρόνια και οι αστικές κοινωνίες δεν θα ιδιωτικοποιηθούν. Κοροϊδεύει ακόμα τον ελληνικό λαό. Εξαπατά τους εργαζόμενους και αυτούς που στηρίζουν τις αστικές κοινωνίες, τις δημόσιες αστικές κοινωνίες, τον κοινωνικό χαρακτήρα και ρόλο τους. Δεν έχει παρά να διαβάσει το άρθρο 201, την παράγραφο 2, που ο ίδιος ψήφισε, που λέει το εξής: προκειμένου να προβούν σε ιδιωτικοποίηση περιουσιακών στοιχείων, η εταιρεία και οι άμεσες συνεργατικές της δύναται να προβούν ενδεικτικά στην πώλησή τους. Και έρχεται αυτός ο ανεκδιήγητος Υπουργός Μεταφορών να κοροϊδεύει ακόμα και σήμερα μετά την ψήφιση του πολυνομοσχεδίου τον ελληνικό λαό, τους εργαζόμενους στις αστικές συγκοινωνίες. Να λέει ότι οι αστικές συγκοινωνίες θα παραμένουν δημόσιες. Και μάλιστα εχθές σε μια συνέντευξη η οποία έδωσε, μεταξύ αυτών είπε ότι θα προσλάβουμε οδηγούς, θα μετατάξουμε από άλλους οργανισμούς οδηγούς εφόσον ξέρουν να οδηγούν λεωφορείο. Θα μετατάξουμε από άλλες υπηρεσίες εργαζόμενους οι οποίοι θα ασκούν τον έλεγχο των εισιτηρίων. Αφού κατάφερε να γαλουχίσει αυτός και η κυβέρνησή του το επιβατικό κοινό με τα κινήματα που δεν πληρώνουν, με τα κινήματα αυτά που οι ίδιοι φτιάξανε προκειμένου να απαξιώσουν και να φέρουν στο μαρασμό τις αστικές συγκοινωνίες, μετά από 16 μήνες της υπουργίας του δεν ξέρει όχι που πέφτουν οι εταιρείες αλλά ούτε το δρόμο να περάσει απ' έξω. Στο άρθρο 198 που αφορά τις αστικές συγκοινωνίες του πολυνομοσχεδίου, αυτό το οποίο λέει είναι οι συμβάσεις παραχώρησης και ότι μεταβιβάζονται στην ΕΔΙΣ αυτοδικαίως οι συμβάσεις παραχώρησης των εταιριών του παραρτήματος ΔΕΛΤΑ. Αφού το παράρτημα ΔΕΛΤΑ το κάνανε ελάστικο, αφού σε πρώτη φάση δεν βρισκόντουσαν μέσα ούτε ο ΟΣΕ, ούτε τα ΕΤΑ, ούτε οι αστικές συγκοινωνίες, στην πορεία της συζήτησης του πολυνομοσχεδίου ξαφνικά έμπαιναν και έβγαιναν λες και ήταν πασατέμπους. Τους καλούμε εμείς οι εργαζόμενοι σήμερα, από εδώ, από αυτή τη συνέντευξη, να μας πούνε ποιος ή ποιοι από τους κοινωνικούς εταίρους, από το κουαρτέτο, από την Τρόικα, θέλησε, είπε, πρότεινε να μπουν οι αστικές συγκοινωνίες στο υπερταμείο. Γιατί εμείς γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι οι κοινωνικοί εταίροι σε καμία περίπτωση δεν πρότειναν να μπουν οι αστικές συγκοινωνίες στο υπερταμείο ιδιωτικοποιήσεων. Και το γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά. Τους προκαλούμε να βγουν να το κάνουν σήμερα. Σας ευχαριστώ πολύ.